Εκατοντάδες Ούγγροι κολύμπησαν για πρώτη φορά στον Δούναβη στο πλαίσιο αγώνων που διεξήχθησαν στη Βουδαπέστη. Περίπου 10 βάρκες και 40 διασώστες επιστρατεύθηκαν για να μην υπάρξουν απρόοπτα. Το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο λόγω των ρευμάτων που υπάρχουν και κανονικά απαγορεύεται. Όταν άκουσα για το κολύμπι στο Δούναβη που για εμένα αποτελούσε όνειρο ζωής, ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να λάβω μέρος. Όλοι άνω των 18 με την απαραίτητη ιατρική βεβαίωση είχαν το δικαίωμα να λάβουν μέρος. Όλοι οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από εδώ, από την πλευρά της γέφυρας της ελευθερίας. Έπρεπε να διασχίσουν τον ποταμό και να προσέχουν πολύ γιατί τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά και έπρεπε να κολυμπήσουν ενάντια σε αυτά για να μην παρασυρθούν. Η θερμοκρασία του νερού κυμαίνονταν στους 20 βαθμούς και η ποιότητα των υδάτων παρακολουθούνταν εδώ και μήνες για να διασφαλιστεί η ποιότητά τους. Ήταν πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Το ρεύμα ήταν δυνατό. Φοβήθηκα μην παρασυρθώ. Αλλά τελικά τα κατάφερα να φτάσω. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, αλλά ανησύχησα να μην παρασυρθώ. Στην αρχή ήταν τρομερό. 10 άνθρωποι μπροστά μου παρασύρθηκαν και φοβήθηκα. Συνολικά έκαναν τη βουτιά 263 άνθρωποι. Άνδρες, γυναίκες, νέοι, ηλικιωμένοι, διάσημοι, ακόμα και ένα σκύλος με τον ιδιοκτήτη του. Τελικά 200 κολυμβητές κατάφεραν να τερματίσουν. Οι υπόλοιποι 63 βγήκαν στην άλλη όχθη με βάρκες.